Φίλοι και φίλες, σήμερα θα παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι, το Grand Theft Auto Vice City Stories ή αλλιώς GTA Vice City Stories. Είναι ένα παιχνίδι Rockstar Games, το οποίο υπάρχουν πολλές κατηγορίες, παραδείγματος χάρη Western, σε πόλεις διάφορες, το καινούριο GTA 5, το οποίο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και μάλιστα το καλύτερο κιόλας. Και άλλα πολλά. Ναι. Θα δείξουμε πώς παίζουμε και θα σας δείξουμε τι πράγματα μπορείτε να κάνετε. Θα είμαστε μαζί μέχρι να τερματίσουμε όλο το παιχνίδι. Και μόλις τερματίσουμε, τότε λογικά θα έχετε καταλάβει πώς μπορεί να παιχτεί το παιχνίδι. Είναι για κονσόλα PlayStation 2, το οποίο είναι κάπως παλιά έκδοση, εντάξει, δεν έχουμε PlayStation 3 και αυτά ακόμα, αλλά πιστεύω θα πάρουμε. Για να κάνουμε περισσότερο, γιατί τα βίντεο μας θα είναι μέχρι 10 λεπτά, χάρη στα, άμα μας βλέπετε και όλες κάνετε views, like και μας κάνετε subscribes, ίσως μπορούμε να κάνουμε βίντεο έως και μία ώρα. Θα περάσω την ταινία για να μην καθυστερούμε. Ώστε να μπορείτε να βλέπετε κι εσείς τα πράγματα τα οποία γίνονται. Τις ταινίες τις περνάμε τις περισσότερες, ώστε να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Εμείς τώρα το έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει την. Το ταπεραμέντος και τα skins και αυτά. Λοιπόν, τι ξαναπάμε. Καθήκον και προορισμός είναι να πηγαίνουμε στις αποστολές, να κάνουμε πιο γρήγορα τον κόσμο να περνάει. Εμείς τώρα θα πάμε να σκοτώσουμε κάποιους τώρα. Όλο το παιχνίδι έχει περάσει. Το έχω τελειώσει, αλλά θέλω να το έζησα και θέλω να κάνω από την αρχή ώστε να σας δείξω αυτά που έχω κάνει. Και περνάμε στην πρώτη αποστολή. Πρέπει να πηγαίνεις, συνήθως πρέπει να πηγαίνεις σε zigzag και αυτά. Πρέπει να τους σκοτώσω τον τώρα. Σόφα ρε! Πρέπει να πηγαίνω μέσα στο νερό. Και θα βάλω ξανά στο στρατόπεδό μας. Εκεί πέρα είναι ο διοικητής, ο οποίος μας φέρνει κουμάντο. Θα πάρω ένα μαξίτι. Είναι κάτι σαν να κάνεις και να επιβιώσεις. Δηλαδή είναι κάτι σαν τη μαφία, το οποίο προσπαθείς να καταπολεμήσεις, να είσαι μαζί με τους εγκληματίες και να κάνεις διάφορες προσπαθήσεις και να γίνεις κάτι σαν πλούσιος, ας πούμε. Εγώ τώρα δεν θα κάνω save, θα κάνω στο δεύτερο σχεδόν. Πέρναμε μέσα, πήραμε 50 cents. Και τώρα πάμε στην επόμενη πίστα. Σε όλο το μέρος υπάρχουν τέσσερις πόλεις. Δεν εννοώ τέσσερις, εννοώ δύο μεγάλες και δύο μικρούλες, οι οποίες είναι τα νησάκια. Τους εδώ πέρα, τα νησιά. Οι οποίοι και αυτά είναι πλούσια μέρη, τα οποία ζουν πολύ. Λουσί. Εδώ πρέπει να πάω στο λοχείο για αυτά, το λοχαγό. Ωραία, λοιπόν. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο γρήγορα, ώστε να μπορέσω να περάσω το στρατό και να και αμέσως μετά να πάω κατευθείαν στο σπίτι.
και αν δεν μπορέσω να το περάσω να πω κατευθείαν στο σπίτι, θα το πάμε στο Walkthrough Part 2. Δεν δηλαδή προσπαθώ να το κάνω τόσο γρήγορα, ώστε να τελειώνουμε, να πάμε πιο γρήγορα στο κύριο θέμα. Επίσης, υπάρχουν πίστες οι οποίες δεν θα μπορέσετε να τερματίσετε αυτές τις πίστες με τη μία. Παραδείγματος χάρη, εμένα μου πήρε να τερματίσω μία πίστα ένα μήνα. Κι όμως δεν τερμάτισα. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλά δείχτη τραγουδιών. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν είναι τα κουμπιά και αυτά, διότι αν μπορέσει και το πάρετε, έχετε κονσόλα PlayStation 2 και το πάρετε, θα μπορέσετε εσείς ίδιοι να ανακαλύψετε ποια είναι τα κουμπιά, ώστε να μπορέσετε να παίξετε. Εμένα μου αρέσουν τα διάφορα κόλπα, με στην αλήθεια. Πάμε τους χάρη να πετάγουμε από διάφορα κτίρια. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη. Τώρα, στις αρχές, μόλις περάσουμε το στρατό και πάμε κατευθείαν στο σπίτι ή στο Walkthrough Part 2, καταρχήν, κάθε Walkthrough, Day 1, υπάρχει από Part 1 μέχρι Part 3. Ώστε να μπορούμε και εμείς να σας δείχνουμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, την πρώτη μέρα που είχα πάρει αυτό το παιχνίδι ήταν τότε ήμασταν κάτι παιδιά. Δηλαδή παιδιά το οποίο είμαστε όλοι μια παρά η οποία μας αρέσει το GTA. Και αποφάσισαμε να κάνουμε μια εγγραφή YouTube ώστε να μπορούμε να αναδεικνύουμε το GTA και με αυτό να αναδεικνύουμε και άλλα βίντεο. Παραδείγματος χάρη Minecraft, διάφορα άλλα παιχνίδια και τώρα που θα πάρω κονσόλα PlayStation 3 ή PlayStation 4 θα πάρω Assassin's, θα πάρω God of War, θα πάρω πάρα πολλά. Δηλαδή ατέλειωτα παιχνίδια. Ώστε να μπορείτε εσύ να χαίρεστε μαζί μου. Εκεί που θα παίζουμε να χαίρεστε. Σόφα. Αυτό θα καταρχήν θα είναι το πρώτο μας σπίτι. Λίγο θα αρχίσει να πει κάτι που θα μαζέψω. Τους με τη μία μέρα, μπράβο. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, ώστε να τελειώνουμε. Πιστεύω πως τώρα άμα πιάσω το πολύ... Οχου, να βγήσω. Πόρε φίλε, να βγει στην αστυνομία. Δυστυχώς ένα... είναι κάτι... Και για πρώτη φορά πήγαμε στην αστυνομία, κυρίες και κύριοι. Μας βγάζουν και έξω τις φυλακές. Έχω έναν φίλο, ο οποίος του αρέσει καμιά φορά να λέει τα χαρτιά. Και όποτε παίζουμε ένα παιχνίδι, σε φυλακές και αυτά, λέμε ότι είναι μέσα αυτός και μας λέει τη μοίρα. Το τι θα κάνουμε, το τι θα δείξει και αυτά. Αυτό λέμε συνέχεια. Μωρέ, μπράβο, ωραίος είναι αυτός. Πάμε ξανά στον διοικητή, σε αυτόν εκεί πέρα τι είναι τουλάχιστον, δεν ξέρω. Λοιπόν, όσοι εδώ ήτανε, θα σταματήσω το βίντεο γιατί
Ο χρόνος μου είναι διαμελιστικός, δηλαδή φτάνει μέχρι τα 10 λεπτά, το πολύ 11. Και θα σταματήσω εδώ πέρα. Αυτό θα είναι το Wallstraw Part 1. Και λογικά αύριο, άμα μπορέσει, θα κάνω το Wallstraw 2. Part 2. Μέχρι τότε, ευχαριστώ άμα δείτε τα βίντεό μου και κάνετε subscribe, κάνετε view και κάνετε like και όχι unlike. Και μέχρι τότε, θα τα πούμε πιστεύω αύριο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.